Πρώτα απ' όλα, και όπως και στην Πτολεμαϊδέα, όπως και εδώ, βγήκανε θέσεις. Όπου υπάρχουν άγονες θέσεις που έχουν βγει, θα επαναπροκηρυχθούν με επιπλέον κίνητρα. Από το 2020 μέχρι τώρα, η αύξηση του προσωπικού είναι μεγάλη, του μόνιμου προσωπικού αναφερόμαστε, και στο επικουρικό προσωπικό. Υπάρχουν προβλήματα. Αναφέρατε στην παιδιατρική που έχω πληροφορηθεί, όπου πραγματικά υπήρξαν άγονες θέσεις. Η παιδιατρική ενισχύεται και με τους γιατρούς που υπάρχουν και με το μπλοκάκι και με τους ειδικευόμενους. Θα βγουν και οι προκηρύξεις όπως έχουμε συνεννοηθεί με τον υπεάρχη και αντιλαμβανόμαστε δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Θα λειτουργήσει κανονικά και θα στηριχθεί απόλυτα και η παιδιατρική εδώ πέρα, όπως συμβαίνει και με την παιδιατρική στην Πτολεμαϊδα. Τώρα, γενικώς υπάρχει ένα θέμα ανθρωπίνου δυναμικού και με το νομοσχέδιο το οποίο καταθέτουμε σε ευρύτερο πλαίσιο προσπαθούμε ακριβώς να υπάρχουν παραπάνω κίνητρα ώστε να μην βγαίνουν άγονες προκηρύξεις. Επειδή είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες όμως, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι αυτή και το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να μας πείτε πώς θα στηριχτούν τουλάχιστον οι εφημερίες που οι γιατροί λένε ότι δεν βγαίνουν. Γίνεται με μετακίνηση κυρίως γιατρών από άλλους νομούς. Όπου χρειαζόμαστε γίνεται και με μετακίνηση, γίνεται και με άνοιγμα θέσεων επικουρικού προσωπικού, αλλά και επειδή λέμε για χρονοβόρες διαδικασίες, η προηγούμενη προκήρυξη βγήκε το Σεπτέμβριο, ασχέτως αν υπάρχουν αγωνιστές θέσεις και ολοκληρώθηκε τώρα. Άρα θα επιταχυνθούν και οι προκήρυξεις, αλλά δεν θα υπάρξει καμία έλλειψη με μετακινήσεις που δεν είναι ευχάριστο πράγμα ή με μπλοκάκι θα λύνονται προβλήματα μέχρι να καλυφθούν πλήρως οι θέσεις. Μια κουβέντα για τους ανθρώπους που είναι έξω και ζητάνε να επιστρέψουν στην εργασία τους. Μέχρι τις 31 Δωδεκάτου, όπως έχουμε πει, ισχύει το μέτρο της αναστολής, το οποίο θα επανεξεταστεί. Πολλές φορές έχω εκφράσει την προσωπική μου θέση ότι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην επιστήμη δεν πρέπει να βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η απόφαση είναι όμως ότι θα εξετάσουμε τους επιδημιολογικούς δείκτες εκείνη τη χρονική περίοδο και θα αποφασίσουμε αν θα αρθεί το μέτρο της αναστολής ή αν θα συνεχιστεί. Αυτό έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η λύση όμως είναι να βολευτούν και να επιστρέψουν. Με δική τους επιλογή που δεν εμβολιάζονται, βρίσκονται εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας και με συγχωρείτε, η πολιτεία έχει το δικαίωμα, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, να ζητά κατελάχιστον από άτομα τα οποία πιστεύουν στην ιατρική και νοσηλευτική επιστήμη να είναι εμβολιασμένα. Σας ευχαριστώ.